Τον μεγαλύτερο ντάκο έφτιαξαν οι άνθρωποι της Κρητών Άρτος σε μια προσπάθεια να αναδείξουν περαιτέρω την κριτική διατροφή, χρησιμοποιώντας αγνά υλικά της κριτικής φύσης, όπως αυτά που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους. Οι άνθρωποι της εταιρείας δημιούργησαν μια γιγαντιαία κρυθαροκουλούρα με διάμετρο σχεδόν 1,5 μέτρο, την οποία στόλισαν με τα καλούδια της κριτικής γης, δημιουργώντας ένα παραδοσιακό έδεσμα υγείας και νοστιμιάς. Έναν τάκο αλλιώτικο από τους άλλους έφτιαξαν οι άνθρωποι της Κρητών Άρτος. Για άλλη μια φορά Κρητών Άρτος έκανε κάτι σημαντικό, πέρα από την ποιότητα, τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουν οι άνθρωποι της. Φτιάξαμε και τη μεγαλύτερη ντάκο κρυθαροκουλούρα που έχει γίνει ποτέ και βέβαια είναι για φάγωμα. Με περίσσιο μεράκι και χρησιμοποιώντας τα πιο αγνά υλικά, δημιούργησαν μια κρυθαροκουλούρα μεγαλύτερη από κάθε άλλη. Είναι ο μεγαλύτερος ντάκος κρυθαροκουλούρα που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Αν σκεφτούμε ότι μια κλασική κρυθαροκουλούρα είναι περίπου 7 εκατοστά, η κουλούρα που έχετε μπροστά σας είναι 150 εκατοστά. Έχουμε χρησιμοποιήσει αλεύρι κρίθινο, αλεύρι σίτου, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, προζύμι για να αναδείξουμε όλα αυτά που παράγει ο τόπος μας. Στόχος της εταιρείας να δείξει σε ολόκληρο τον κόσμο την αξία της κριτικής διατροφής, παρασκευάζοντας τον παραδοσιακό οικισμό της Κάτω Βάθιας, το χαρακτηριστικότερο και ίσως το νοστιμότερο από τα κριτικά εδέσματα. Είναι εύκολο να φτιάξουμε κρυθαροκουλούρα? Εύκολο. Θα μας πάρει χρόνο όμως, ε? Βεβαίως θα μας πάρει. Μέχρι να ανεπτύξουμε πιο μπροστά το προζύμι αφεσπέρας, την άλλη μέρα θα κάνουμε την προετοιμασία, να βάλουμε το λάδι, το αλάτι, αυτά να τα ζυμώσουμε μετά στο φούρνο. Ολόκληρη διαδικασία. Μήπως είναι πιο εύκολο να την πάρουμε από την Κρητών Άρτος έτοιμη? Η κρυθαροκουλούρα είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση που πρέπει όλοι να στηριζόμαστε. Προσπαθούμε οι πρώτες μας ύλες να είναι από την Κρήτη και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση και σεβασμό στον καταναλωτή που μας εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Ο ντάκος ήταν η αφορμή. Ωστόσο, από νωρίς τα καζάνια έβραζαν τα χρειαζόμενα για την παρασκευή του παραδοσιακού γαμοπύλαφου. Το αντικριστό μύρισε σε όλη την Κάτω Βάθεια και η παραδοσιακή μουσική ακούγονταν απ' άκρης άκρης όλο το χωριό. Ωστόσο, για την Κρητών Άρτος τα επιτεύγματα δεν σταματούν. Εδώ προσφάτως κερδίσατε και ένα βραβείο, σωστά? Πράγματι, σε μια άλλη κατηγορία προϊόντων, πέρα από τα παξιμάδια που είναι τα βασικά μας προϊόντα, η Κρητών Άρτος και για άλλη μια φορά οι άνθρωποι της στο τμήμα ανάπτυξη προϊόντων συμμετείχαμε σε έναν διαγωνισμό, το μεγαλύτερο που γίνεται στην Ελλάδα, στα σούπερ μάρκετ, όπου αναδειχτήκαμε νικητές και κερδίσαμε το βραβείο για τα κριτσίνια με τη νέα σειρά προϊόντων κριτσινιών, σαν την πιο καινοτόμα, πιο γευστική σειρά κριτσινιών.